Είναι ένα επίτευγμα, μια μεγάλη κατάκτηση για όλους μας η δημιουργία του σωματίου μας, το οποίο συσπηρώνει όλους τους, όλους τους συναδέρφους οικοδόμους, ε, μηχανικούς, χειριστές του εργοταξίου ελληνικού Αγίου Κοσμάς. Είναι μια, ένα μεγάλο βήμα μπροστά για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε να ζούμε αξιοπρεπώς να μπορούμε να πηγαίνουμε σπίτι μας να ξεκουραζόμαστε, να πληρωνόμαστε ένα μισθό που να μας καλύπτει τις περισσότερες των αναγκών μας τουλάχιστον, να μην έχουμε την αγωνία την επόμενη μέρα, να μην πάθουμε τίποτα και δεν μείνουμε στον δρόμο και δεν υπάρχει ασφάλιση και ζητήματα άλλα που θέσαμε στη συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα στη συνάντηση του Σωματείου προηγουμένω έγινε μια συνάντηση και που θέσαμε όλα τα, τα ζητήματα, τα προβλήματα που έχουμε Συμπαραστέκεται στον αγώνα μα και βρίσκεται κοντά μα. Έχει δείξει δήματα γραφή στο Κουκουέ όλα αυτά τα χρόνια ότι βρίσκεται κοντά στου αγώνε των εργαζομένων, του στηρίζει και μέσα στη Βουλή και κυρίω στου δρόμου. Για να ε, βελτιώσουμε τη ζωή μα που έχουμε τι ανάγκε πάρα πολύ μεγάλε και αυξημένε. Γιατί εμεί, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορεί να φτιάχνουμε μέγαρα, ορονοξίστε, με τα χέρια μα ε, να φτιάχνουμε τι βίλε του και οι μηχανικοί να μελετάνε και οι χειριστέ να κάνουν τη δουλειά. Αλλά δυστυχώ εμεί μένουμε στο νίκη και δεν έχουμε ούτε ένα κεραμί πάνω από το κεφάλι μα. Και φοβόμαστε μην τύχει τίποτα και μείνουμε τα νίκια απλώ και, και μα πατάξουν στον δρόμο. Και όσοι έχουν ένα σπιτάκι, πάλι στο νίκη είναι γιατί πληρώνουν έφυγοι από εδώ από εκεί, χρωστάνε στι τράπεζε και έρχονται οι τράπεζε και του παίρνουν τα σπίτια. Αυτή είναι η κατάσταση σε αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα το οποίο μας έχει κάνει να τρέχουμε από το πρώτο το βράδυ, να μην μας το 8, να δουλεύουμε 15 και 16 ώρες για να τα φέρουμε πέρα τις 20 μέρες του μήνα, για τις υπόλοιπες περιμένουμε πότε θα τελειώσει ο μήνας για να πληρωθούμε και ε, ο Ραμπάς τραβάει μπροστά, ε, πλούσιοι πλουσιότεροι και φτωχοί φτωχότεροι. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει, μπορούμε να αλλάξουμε μαζικά, αποφασιστικά, με οργάνωση, με αλληλεγγύη γιατί τα προβλήματα στον χώρο δουλειά είναι μεγάλα, πρέπει να τα λύσουμε. Αλλά όχι μόνο τα προβλήματα τη δουλειά, και για την υγεία και για την παιδεία, για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στι γειτονιέ μα. Γιατί και να βελτιωθεί ο μισθό. Άμα πα τώρα στον γιατρό και παίρνει 500 και 800 ευρώ για να κάνει το χειρουργείο, τα απογευματινά ιατρία, ή άμα τα νίκια που έχουν φτάσει στα 600 και 700 ευρώ και δεν βρίσκουμε σπίτι, πάλι δεν φτάνει ο μισθό. Άρα χρειάζεται να παλέψουμε για, συνολικά για όλα τα προβλήματά μα για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, για να μπορέσουμε να ζήσουν τα παιδιά μας, σε, να, να, αλλάξουμε την κατάσταση και να ζήσουμε τα παιδιά μας σε μια κοινωνία που να μην είναι έτσι βάρβαρη. Με πολέμους, με δυστυχία, με βαρβαρότητα, με γενοκτονίες, με όλα αυτά τα εγκλήματα που βλέπουμε καθημερινά, που τα στηρίζουν όλα αυτά τα, τα, αστικά κόμματα, οι, οι κυβερνήσεις τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μηχανισμοί, οι οποίοι δουλεύουν για τους λίγους. Και εμάς μας έχουν μόνο για να παράγουμε τεράστια κέρδη για αυτούς και να μας πατάνε στο σβέρκο. Θέλουν να υπάρχει ανάπτυξη και υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στον κλάδο, αλλά θέλουν να ε, παραμείνουν ό,τι μας πήραν την περίοδο της κρίσης πίσω να μείνει. Ο Ρωμίστη, χωρίς δικαιώματα, οι να μην πληρώνονται, να δουλεύουν το, το βράδυ ε, και Σαββατοκύριακα και να μιλέμουν την οικογένεια για να κερδίζουν αυτοί δισεκατομμύρια πάνω στις πλάτες μας. Με αυτά τα λίγα εισαγωγικά να καλέσω στο βήμα το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, και να πούμε για άλλη μια φορά ότι είναι τιμή μας που βρίσκεται εδώ, γιατί είμαστε σίγουροι ότι στηρίζει τους αγώνες μας και θα είναι στο πλάι μας για οτιδήποτε μεγάλο έχουμε να κάνουμε μπροστά μας και είναι πάρα πολλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.